Δεν ακούω παλμό. Αν δεν φωνάξετε δυνατό, θα τους πάρετε να φύγουνε. Είσαστε καλά! Κανονικά πρέπει να πείτε όχι. Για να το ξαναπώ και μετά. Λοιπόν, είχα αυτή τη δεύτερη χρονιά, το 2004, ο Άγγελος Βασίλης ήταν τόσος. Τώρα μεγάλος έχει παιδιά πιο μετά. Και... Δεύτερη χρονιά ήταν το 5, το 5, το 5. Δεν θα πετάγεσαι κάπου, ρε Δήμαρχε. Συγγνώμη, Δήμαρχε. Να μην έχουμε θέματα. Είχα έρθει από τότε και πω να σας πω το εξής. Υπάρχει μία τάκα, σου είπε κανείς να το βάλεις. Όχι. Είναι πρωτοβουλία. Κύριε Δήμαρχε, απόλυσε τον. Απολύ. Μετά όμως. Όλα τα μεγάλα ταξίδια των χιλιάδων χιλιόμετρων ξεκινάνε με το πρώτο βήμα. Δύο δράσεις πολύ ωραίες, πολλές δράσεις πολύ ωραίες, αλλά η μία είναι τα παραπανήσια παιχνίδια, δώστε τα, θα πάνε σε παιδιά να πιάσουν τόπο. Και το δεύτερο, υπάρχει ένας μεγάλος κουμπαράς. Βάλτε κάτι. Για τα παιδιά είναι, για καλό είναι. Καλώς ήρθατε για 15η χρονιά στο πανέμορφο χωριό μας, την Ονειρούπολη. Σε ένα χωριό μοναδικό. Σε ένα χωριό που έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Γιατί εδώ και 15 χρόνια είμαστε οι πρωταγωνιστές και θα παραμείνουμε οι πρωταγωνιστές. Καλώς ήρθατε στη 15η Ονειρούπολη. Καλώς ήρθατε στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας, τους εθελοντές που για χρόνια τώρα καταστούν την πόλη μας ως πρωτεύουσα. Να είστε καλά, να χαρείτε, να τη ζήσετε από κοντά την Ονειρούπολη, να φέρετε κόσμο στη Δράμα, το αξίζετε. Είναι η δική σας η Ονειρούπολη. Σας ευχαριστούμε που είστε και φέτος μαζί μας. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Σου παραδίδω το κλειδί της πόλης που για 30 περίπου μέρες είσαι ο κύριος πρωταγωνιστής αυτού του πανέμορφου χωριού. Δικό σου το κλειδί της Ονειρούπολης, δικό σου το κλειδί της πανέμορφης Δράμας μας. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέλη τη λιγμένη, δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να κινήσει. Ονειρούπολη Δράμας! Πάμε! Χρόνια πολλά σε όλους! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα σε όλους!